Με βαριά καταδίκη και για τους 4 κατηγορουμένους που βρέθηκαν στο εδόλιο του εφετείου κακουργημάτων Ανατολικής Κρήτης, έπεσε η αυλαία στην πολύκροτη υπόθεση θανάτου του φιλάθλου του Εθνικού Κώστα Κατσούλη πριν από 4 χρόνια στο γήπεδο του Ηροδότου. Σήμερα μπορούμε να θρηνήσουμε το παιδί μας. Παρά την απαλλακτική πρόταση του εισαγγελέα για 2 εκ των κατηγορουμένων, το δικαστήριο τελικά έκρινε ομόφωνα ένοχους και τους 4 για θανατηφόρα βλάβη και συμπλοκή. Μετά από τόσα χρόνια ήρθε η στιγμή που επιτέλους μπορώ να δηλώσω πλέον ότι είναι μια μέρα δικαίωσης για την οικογένεια Κατσούλη. Δεν μπορούμε να μιλάμε για χαρά όταν δηλαδή έχουμε έναν άνθρωπο, έναν νεαρό άνθρωπο νεκρό. Και σήμερα 3 νέοι άνθρωποι αντίστοιχα οδηγούνται στις φυλακές. Δεν μπορούμε να μιλήσουμε δηλαδή για μια ευτυχισμένη στιγμή κανενός. Όμως πραγματικά θεωρούμε ότι η μνήμη αυτού του παιδιού που τόσο άδικα χάθηκε σε έναν ποδοσφαιρικό αγώνα γάμα εθνικής κατηγορίας, σήμερα αισθανόμαστε ότι η δικαιοσύνη απεδόθη. Πλήρωσαν την άρνησή τους να εξηγήσουν στο δικαστήριο τι ακριβώς συνέβη και ποιος ήταν αυτός που χτύπησε τον Κώστα Κατσούλη σύμφωνα με τους συνηγόρους τους. Καμία συνεργασία από την πρώτη κατηγορία. Καμία διάθεση από την πρώτη κατηγορούμενο να τοποθετήσουν τα πράγματα στη βάση τους, κυρίως από τους βασικούς κατηγορούμενους. Αυτό είχε σαν αποτέλεσμα το δικαστήριο από μόνο του να πει το απλό, δηλαδή ότι εσείς δεν μιλάτε, τότε και εγώ θα αποφασίσω όπως νομίζω και όπως ξέρω. Οι ποινές που επιβλήθηκαν ήταν καταπέλτης και συνοδεύτηκαν από τις σφοδρές αντιδράσεις των συγγενών τους. 2 εξ αυτών καταδικάστηκαν σε κάθειρξη 13 ετών, ενώ ο τρίτος κατηγορούμενος σε 12 έτη, καθώς το δικαστήριο δεν αναγνώρισε κανένα απολύτως ελαφρυντικό. Δύσκολη απόφαση, μέσα από πολύ δύσκολες δικονομικές συνθήκες. Δεν ήταν εύκολη ούτε η δουλειά των δικαστών, ούτε η δική μας, ούτε των ενόρκων. Αυτή είναι η έκβαση. Δεν έχω να πω κάτι άλλο. Ο τέταρτος κατηγορούμενος καταδικάστηκε σε φυλάκιση 4 ετών και έμεινε ελεύθερος, σε αντίθεση με τους συγκατηγορουμένους του που πήραν το δρόμο για τη φυλακή μέσα σε κλίμα έντασης που συνοδεύτηκε και από τη λιποθυμία της συζύγου ενός εκ των κατηγορουμένων. Στο βαθμό που μου επιτρέπεται να την αξιολογώ την απόφαση, για κάποιον ή κάποιους από τους κατηγορούμενους μπορεί να είναι υπερβολική και ακόμα και άδικη. Η αυλαία της δίκης έπεσε με την ευχή της οικογένειας του Κώστα Κατσούλη να είναι το τελευταίο θύμα της οπαδικής βίας στη χώρα μας. Επιτέλους, μέσα από αυτή την απόφαση, ελπίζω πραγματικά ο Κώστας να είναι η τελευταία τέτοια περίπτωση που θρηνούμε στα ελληνικά γήπεδα. Και αυτή είναι μια απόφαση η οποία είναι αποτρεπτική στο να ξαναζήσουμε τέτοιες στιγμές.